Καλησπέρα Γιάννη, τι κάνουμε? Μια χαρά εσύ? Καλησπέρα από την Ξάνθη. Καλησπέρα σε όλους σας, σε όλους τους ακροατές μας. Καλησπέρα σε εσένα Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν περιμένεις με αγωνία αυτή την εκπομπή που θα βγάλουμε. Την περιμένω με πάρα πολύ προσμονή. Ναι. Και αυτό ακριβώς, με πάρα πολύ προσμονή. Και αυτό που... Και ευχαρίστηση, αυτό ήθελα να πω. Ναι, βέβαια, ευχαρίστηση πάνω απ' όλα. Αυτό που προσπαθώ δηλαδή να πάρω από σένα, πέρα από τα στοιχεία και την καλή σου διάθεση, είναι ότι να κάνουμε μια εκπομπή να είναι ανεξάντλητη. Δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο που να... Δηλαδή να έχουμε τόσα πολλά να πούμε που να μην τελειώνουν και αν μπορούμε να τα ανανεώσουμε και να έχουμε και κάτι άλλο. Ακριβώς. Για να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρουμε πώς δένουν και πώς κουμπώνουν. Όχι τόσο με την τωρινή κατάσταση, όσο γνωρίζουμε και από την ιστορία και καταλαβαίνουμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Γιατί όλα ακολούθησαν μια εξελιχτική πορεία. Έτσι ακριβώς. Και χωρίς να έχουμε παροπίδες ή οτιδήποτε, απλώς παρουσιάζουμε όσο γίνεται, τα παρουσιάζουμε αντικειμενικά τα γεγονότα. Μάλιστα. Δηλαδή πέρα από πάθη, από εντάσεις, αυτό θέλω να πω. Όπως είναι. Και από εκεί τα κρίνουμε. Και βλέπουμε αυτή την εξελικτική πορεία. Μάλιστα. Άρα εσείς πώς είστε? Εμείς καλά. Εντάξει, λίγο καιρός εδώ. Μας πάγωσε, ναι, μας κρύωσε. Τώρα μας κρύωσε λίγο. Τώρα μας κάνει ζέστη. Ζέστη! Ναι, ιδίως σήμερα. Ναι. Αλλά όλη η εβδομάδα ξεκίνησε λίγο με βροχές, με αέρα. Με κρύο δεν θα το πω με κρύο, αλλά εντάξει, ψύχρανε ο καιρός. Ναι. Δηλαδή κατέβηκε κάτω από τους 20 βαθμούς. Ναι, έτσι και εδώ, έτσι. Έτσι αλλά τώρα ανέβηκε και πάμε στους 25. Να, την Κυριακή έχουμε και τα ελευθέρια της πόλης μας, εδώ στη Ξάνθη. Απελευθέρωση της Ξάνθης εορτάζεται. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η σημερινή μας έτσι, εποχή, η κατάσταση γενικότερα είναι πολύ άσχημη, ανασφαλής. Πραγματικά δηλαδή ζούμε ένα δράμα όλοι μας. Προσπαθούμε βέβαια να το ξεπερνάμε, προσπαθούμε να βρίσκουμε διεξόδους και αν δεν διεκδικήσουμε, αν δεν μάθουμε πρώτα την αλήθεια από την ιστορία μας και αν δεν διεκδικήσουμε τα δικά μας και τα δίκαιά μας, δεν πρόκειται κανένας να μας τα χαρίσει. Ο κανένας, πρέπει μόνοι μας να τα αναζητήσουμε. Και κυρίως επειδή η έρευνα συνεχώς εξελίσσεται, έπρεπε να επισημανθούν και τα νέα στοιχεία. Έτσι ακριβώς. Όχι να μείνουν, δεν θα το πω, κρυμμένα, να φανούν όλα. Να φανούν όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να αράζουν και κάποια που ήδη γνωρίζαμε. Να, για παράδειγμα, εχθές άκουγα στην τηλεόραση για την Αφίπολη ότι τελικά αποφάσισαν οι αρχαιολόγοι, έγινε ολόκληρη επίσημη ανακοίνωση στους δημοσιογράφους ότι τελικά ο τάφος είναι του ηφαιστείων. Μάλιστα. Όλοι λέγανε ότι είναι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Τώρα δεν ξέρουμε τι παίζεται. Μπορεί να είναι αυτή η αλήθεια από τη μια μεριά ή μπορεί να είναι σχηματικό. Έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται γύρω μας, ποιος μας λέει την αλήθεια και ποιος δεν. Ή υπόθηκε έτσι για να συνεχιστούν και οι έρευνες μυστικά, δεν ξέρουμε. Ναι. Το παρασκηνιό, τι πούμε, είναι υποθέσεις. Έτσι ακριβώς. Αλλά μένουμε στην επίσημη τους δήλωση. Που εντάξει, έχει πολλά ερωτηματικά. Μάλιστα. Γιατί θα ήθελα πολύ με ενδιαφέρον να δω αυτό το μονόγραμμα του ηφαιστείωνα και πολύ έγινε δόθηκε πολύ έμφαση σε μία λέξη στο παρέλαβον που βρέθηκε αναγραφή. Ναι. Και τι έλεγε? Ότι ο παρέλαβον, ότι το ανέθεσε ο Μέγας Αλέξανδρος, ένα αρχιτέκτονα της εποχής, και για να χτίσει αυτό το ταφικό μνημείο για τον φίλο του, τον ηφαιστείωνα. Μάλιστα. Και γράφει ότι το παρέλαβε.
όταν τελείωσε. Μπαίνει αυτή η αναθεματική επιγραφή. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην συζήτησή μας, πάμε στην ενημέρωση θα έλεγα και στο σκάλισμα της ιστορίας γύρω από την αυτοκρατορική ιδεολογία. Έχεις κρατήσει σημειώσεις, να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Έχω κρατήσει σημειώσεις, ναι. Και θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Που είναι, θα αναφερθούμε λίγο στην εκλογή του αυτοκράτορα. Πώς γινόταν η αυτοκρατορική εκλογή και αναγόρευση. Βέβαια και στις δύο προηγούμενες εκπομπές έχουμε επισημάνει αυτό το τίτλο που το έχουμε δει και στην ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα μας και είναι πολύ σημαντικό και εκεί κρύβεται η ουσία. Πώς έχουμε εκείνη την περίοδο στο Βυζάντιο ή στην αυτοκρατορία της Ρωμανίας την μεταβολή στις αντιλήψεις από τον αυτοκράτορα Θεό που τον θεοποιούσαν οι Ρωμαίοι σε δούλο Θεό. Αυτό είναι το πιο ουσιώδες εκείνης της εποχής. Και είναι το κέριο σημείο, είναι το ουσιώδες σημείο στην αλλαγή των αντιλήψεων για τον Βυζαντινό αυτοκράτορα. Και όπως έχει τονιστεί ότι πριν από τον Κωνσταντίνο, αυτοκράτορες είχαν υποκύψει στο κίνδυνο της αυτοθεοποιήσεως. Και ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας από Θεός έγινε δούλος Θεού. Πώς κατεβαίνουμε τώρα προς τα κάτω. Και αυτό αποτελεί την πιο αποφασιστική μεταβολή στο Βυζάντιο, στην αυτοκρατορία της Ρωμανίας και αυτή είναι όλη η ουσία που κρύβεται. Τώρα, ως προς την εκλογή και την αναγόρευση του αυτοκράτορα γίνονταν από οργανωμένες ομάδες που εκπροσωπούσαν την Λαϊκή Βούληση. Και αυτές οι ομάδες ήταν τρεις. Τη μία έχουμε ήδη αναφορά στην ιδρυτική διακήρυξη και θα μιλήσουμε, είναι η Σύγκλιτος. Η δεύτερη ομάδα είναι ο Στρατός και η τρίτη ομάδα είναι η Δήμη που υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη. Και σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής ιστορίας η παρουσία των παραγόντων αυτών αποτελεί και το συστατικό στοιχείο της αυτοκρατορικής εκλογής. Με την παρατήρηση ότι επειδή καθένας από αυτούς τους παράγοντες εκφράζει τη λαϊκή βούληση, δεν είναι απόλυτα απαραίτητη η ταυτόχρονη παρουσία τους κατά την αυτοκρατορική εκλογή, αν έκτακτοι οι λόγοι δεν τον επέτρεπαν. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο στην εκλογή του βασιλιά, του αυτοκράτορα της Ρωμανίας ήταν οι επιθυμίες που απευθύνουν όλοι αυτοί οι καθεστωτικοί παράγοντες στον αυτοκράτορα, απαγγέλλοντας ρυθμικά κατά την αναγόρευσή του. Οι επιθυμίες αποτελούν το μέσο με το οποίο ο Βυζαντινός πολίτης γίνεται βασιλεύς. Και παράδειγμα τέτοιων επιθυμιών μας σώζει ο Κωνσταντίνος VII προφυλογέννητος, πώς φώναζε ο κόσμος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Λέοντα. «Λέον Αύγουστε σύνικας, σύ ευσεβής, σύ σεβαστός. Ο Θεός σε έδωκεν, ο Θεός σε φυλάξει. Τον Χριστό σεβόμενος αείνικας. Πολλούς χρόνους λέον βασιλεύσει. Χριστιανών βασίλειων ο Θεός περιφρουρήσει». Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, ότι μιλάμε για ένα θεοκρατικό κράτος και πώς η χριστιανική θρησκεία επικαλύπτει όλη αυτή την αυτοκρατορική ιδεολογία στο Βυζάντιο. Και βλέπουμε όλο αυτό το πλέγμα. Τώρα, στον 3ο και στον 4ο αιώνα ο αυτοκράτορας εκλεγόταν κυρίως από το στρατό, διότι ήταν στρατιώτης. Και γι' αυτό η πολεμική ικανότητα του αυτοκράτορα ήταν πάντοτε αναγκαίο προσόν λόγω των συχνών πολεμικών συγκρούσεων της αυτοκρατορίας με τους γείτονές της. Η τελετή της αναγορεύσεώς του είχε περισσότερα στρατιωτικά στοιχεία. Δηλαδή, ο αρχηγός των λοχοφόρων του στρατού προσέφερε στο αναγορευόμενο του Μανιάκιον ένα χρυσό περιδέριο και υψωνόταν πάνω σε μία σπίδα. Υπάρχουν και μινιατούρες από χειρόγραφα
που του δείχνει αυτό. Ενώ ο στρατός τον ανακήρυτε Αύγουστο. Στη συνέχεια του έβαζαν την πορφύρα, αυτό το κόκκινο το χιτόνιο, και το διάδημα υπό τις επιφημίες του στρατεύματος. Και αυτή η τελετή λάβανε πόλα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Από τον 5ο αιώνα στην αναγόρευση μετέχουν εκτός του στρατού η σύγκριτος, η δήμη και ο πατριάρχης. Όταν λέμε ο πατριάρχης δεν έχει καμία σχέση με, με τη σημερινή θέση του πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί αυτό ήταν ακόμη. Ο οποίος τελούσε τη στέψη, δηλαδή την τοποθέτηση του βασιλικού διαδήματος στο κεφάλι του αυτοκράτορα. Και αυτό ήταν ο ρόλος του, του πατριάρχη. Απλώς έβαζε το στέμα στο κεφάλι του αυτοκράτορα. Και είναι πλέον σημαντικό να φαίνεται ότι ο αυτοκράτορας είναι ο εκλεκτός του λαού και εκφραστές του οποίου είναι η σύγκριτος και η δύναμη και η δήμη που ενεργούσαν καθοδηγόμενοι από τη θεϊκή φώτιση. Γι' αυτό και ήταν και η παρουσία του πατριάρχη. Και τον 6ο αιώνα η τελετή γινόταν στον υπόδρομο. Αργότερα, κατά τον 7ο αιώνα, η στέψη διαχωρίζεται από την αναγόρευση και η συμμετοχή του Πατριάρχη σε αυτήν καθίσταται ουσιαστική. Και αυτή έπρεπε να γίνεται στον άμβονα της Αγίας Σοφίας και κανόνιζαν να πέφτει αυτή η τελετή της στέψεως είτε με την εορτή του Πάσχα είτε των Χριστουγέννων. Υπάρχει μια σημαντική εορτή και με αυτό το γεγονός να γίνεται και η στέψη. Αυτό γινόταν κατά την εκλογή. Τώρα, ως προς την διαδρομή, δεν ξέρω αν υπάρχουν, αν έχεις ερωτήσεις. Όχι, όχι. Όχι. Καταλαβαίνω το πνεύμα, δηλαδή και τη στέψη την έκαναν μέσα στις γιορτές για να είναι πανηγυρικό. Για να είναι πανηγυρικό. Αυτό ακριβώς. Τώρα, ως προς την αυτοκρατορική διαδοχή, μια που ο Βυζαντινός αυτοκράτορας είναι ο κάθε φορά άριστος, ο εκλεκτός του Θεού, αυτός που με την επιδοκιμασία του λαού, δηλαδή τον νόμιμον εκπροσώπο του, που ήταν η σύγκριτος, η δήμη, ο στρατός, αναδείχτηκε αυτοκράτορας, είναι φανερό ότι η κληρονομική διαδοχή στο Βυζάντιο ποτέ δεν μπορούσε να καθιερωθεί σαν κανόνας δικαίου. Και δύο μόνο προϋποθέσεις ήταν απαραίτητες για τον υποψήφιο αυτοκράτορα, που το είχαμε αναφέρει στο κλείσιμο της προηγούμενης εκπομπής. Έπρεπε να είναι χριστιανός ορθόδοξος, ένα στοιχείο ήταν αυτό, και το άλλο και το ουσιαστικό που το τονίσαμε να είναι αρτιμελής. Ναι. Αυτά ήταν τα δύο στοιχεία για να είναι κάποιος υποψήφιος αυτοκράτορας ή ακόμα και να αναγορευτεί. Ναι. Αν τύχαινε να έχει ένα γεννητικό πρόβλημα ή να ήταν τυφλός ή να είχε κομμένο χέρι ή κομμένο δάχτυλο, τώρα θα το πούμε πολύ γενικά, ήταν ένας αποκλειόταν από τη διαδοχή. Έπρεπε να ήταν αρτιμελής. Και γι' αυτό στο Βυζάντιο κατά την αυτοκρατορική εξουσία όλοι οι αυτοκράτορες ήταν καχύποπτοι και υποπτεύουν ότι ένας οργανώνει συνωμοσία εναντίον του για να τον ρίξουν από το θρόνο και στην καχυποψία αυτή είτε ήταν αληθινή, δηλαδή αντικειμενική ή ήταν η φαντασία που σημαίνει ότι πια ο νους τρελαίνεται θα προχωρούσαν και σε ανάλογες βίαιες πράξεις ή βάρβαρες πράξεις. Δηλαδή φρόντιζε ο αυτοκράτορας, άμα υποπτευόταν ότι ένας ανεψιός του ή ακόμα και ο γιος του, δεν θα μιλήσουμε ακόμα για πεθερό, για γαμπρό, ακόμα και αυτοί, ναι, κατά την κρίση του έχουν βλέψεις για το θρόνο ή η σύμβουλή του που ήθελαν να βλάψουν τον διάδοχο, έλεγαν ψέματα στον αυτοκράτορα, έφτιαχναν συνωμοσίες, τότε πιο συνηθισμένη ποινή ήταν να τυφλωθεί. Η τύφλωση ήταν δεδομένη. Και από τη στιγμή που ήταν τυφλός κάποιος, αποκλειόταν από την αυτοκρατορική διαδοχή. Μάλιστα, δεν μπορούσε να γίνει και πώς το είναι, προμελετημένα αυτό. Προμελετημένα γινόταν τις περισσότερες φορές. Ναι. Ώστε να είναι σίγουρος αυτός που ήταν στο θρόνο ότι δεν έχει πια ανταπαιτητές. Ήταν συνηθισμένο αυτό στην αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Και επίσης,
σε μια πρόχειρη στατιστική από τους 65 αυτοκράτορες, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς από όσους βασίλευαν συνολικά, έχασαν βία το θρόνο τους. Δηλαδή έγιναν συνωμοσίες, τους έριξαν. Και για να μην διεκδικήσει κάποιος ξανά το θρόνο του, τον έριχναν στη φυλακή ή στην εξορία και φυσικά τον τύφλωναν. Ή άμα ήθελε με δικιά του βούληση, στα εισαγωγικά δικιά του βούληση, γινότανε μοναχός, εξορίζοντας ένα, κλείνοντας ένα μοναστήρι και ακολουθούσε τη μοναστική ζωή. Και μετά δεν είχε δικαίωμα ούτε να επιστρέψει πίσω στο παλάτι. Γι' αυτό και από νωρίς έγινε προσπάθεια να περιοριστούν τα μειονεκτήματα από την απουσία ενός σταθερού συστήματος διαδοχής με την εισαγωγή του θεσμού της συμβασιλείας. Και σύμφωνα με αυτόν, ο φορέας της εξουσίας αυτοκράτορας προκαλεί την ανακήρυξη κάποιου άλλου προσώπου, συνήθως του γιού του, σε συναυτοκράτορα, που αναλαμβάνει μετά το θάνατο του πατέρα του ολόκληρη την αυτοκρατορική εξουσία. Ο αυτοκράτορας μπορεί να ανακηρύξει συμβασιλείς και περισσότερους γιους του. Ακόμη μπορεί, αν δεν έχει γιο, να ανακηρύξει κάποιον άλλο συμβασιλέα. Αυτό ήταν μια άλλη δυνατότητα. Αυτό το είδαμε και στα μολυβδόβουλα, στις σφραγίδες που έχουμε αναπτύσσει, σε μία που είναι τέσσερις. Είναι ο αυτοκράτορας μαζί με τρεις συμβασίλες. Και αυτό ήταν πολύ διαδεδομένο. Mm-hmm. Να ανακηρύσεις είναι αυτοκράτορας. Βέβαια, σε μια εύλογη χρονική στιγμή, αν τα πράγματα γίνονταν επικίνδυνα ή καταλάβαινε ότι κινδύνευε ο θρόνος, ότι δημιουργούνταν μια συνωμοσία και οτιδήποτε, παίρνονταν αυτά τα μέτρα, ώστε να περιοριστούν οι διάδοχοι. Ή ακόμη, μεταξύ τους οι διάδοχοι αλληλοσκοτώνονταν για το ποιος θα επικρατήσει στο θρόνο, ποιος θα διεκδικήσει, ποιος θα διαδεχθεί τον πατέρα του, για παράδειγμα. Υπήρχαν και αυτές οι περιπτώσεις. Για παράδειγμα, στον Κωνσταντίνο, οι τρεις του γη αλληλοσκοτώθηκαν σε εμφύλιο, μέχρι να επικρατήσει ο ένας. Και αυτό ήταν συνηθισμένο, ήταν συνηθισμένη η πρακτική. Γι' αυτό και οι μισοί αυτοκράτορες που αναφέραμε έφυγαν με βίαιο θάνατο, δεν έφυγαν με ειρηνικό θάνατο. Δηλαδή ήταν έντονη η ζωή εκείνη την εποχή. Παρόλο που επικρατεί όλο αυτό το πράγμα της χριστιανικής θρησκείας ή της θρησκείας αγάπης, αυτά μπορεί να πούμε ότι ήταν για τον λαό. Αλλά στην ουσία επικρατούσαν άλλα δεδομένα. Μίση και πάθη και κλειδί και πλούτος. Ακριβώς. Και αυτό το αναφέρουμε γιατί το είχαμε πει και στην πρώτη εκπομπή. Άλλο αυτό που είπαμε, αυτή η πίστη στο Χριστό, στην Παναγία, ότι πιστεύω στο Θεό και αυτό, ή στη διδασκαλία που είχε την αγάπη, την αρετή, που λίγο ξέρουμε την χριστιανική διδασκαλία, και άλλο στην πολιτική που εφαρμαζόταν από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, ας το πούμε στα εισαγωγικά, ότι ήταν ταγμένοι να εφαρμόζουν αυτό το πράγμα. Και έφτιαχναν ακριβώς τα αντίθετα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως. Αυτά προσπαθούμε να προσπαθούμε, αυτά θέλουμε να βγάλουμε. Γι' αυτά αυτό μιλάμε. Αυτό ακριβώς. Και αυτό ήταν, και αυτή είναι η ειδοποιώση διαφορά για εκείνη την περίοδο. Και έτσι μέχρι και στο τέλος του 13ου αιώνα υπήρχε φανερή διάκριση ανάμεσα στον πραγματικό κύριο αυτοκράτορα και στον συναυτοκράτορα, που δεν είχε ουσιαστική εξουσία και ονομαζόταν ανεπίσημα νέος ή μικρός βασιλεύς, ακόμα και στο τυπικό των τίτλων των και προσφωνήσεων. Και έτσι η ρύθμιση αυτή του τρόπου διαδοχής, ώστε ο αυτοκράτορας να ορίζει συναυτοκράτορες, είχε σαν αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ένα δυναστικό αίσθημα στο Βυζαντινό λαό, που το βλέπουμε ιδίως στις τελευταίες περιόδους. Έχουμε ακούσει την περίοδο των Κομνηνών, των Αγγέλων, των Παλαιολόγων, που δημιουργήθηκε μια δυναστεία από αυτοκράτορες. Τώρα, αναφέραμε ότι στην αυτοκρατορική διαδοχή συμμετείχε ο λαός μέσω των εκπροσώπων του που ήταν τρεις, που ήταν η Σύγκλητος, ο Στρατός και η Δήμη. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε κάποια πράγματα για τους, για τη Σύγκλητο. Mm-hmm. Αλλά
πριν από αυτό, ένα σημαντικό στοιχείο της αυτοκρατορικής ιδεολογίας που επισημάνθηκε πάρα πολύ σωστά, το είδαμε όλοι μας στην ιδρυτική διακήρυξη και τώρα πια βλέπουμε και την επιβεβαίωση κάνοντας όλη αυτή την αναδρομή στην ιστορία, είναι ότι ο αυτοκράτορας λέοντας έκτος σε ένα έργο του στα τακτικά καθορίζει την πολεμική κραυγή των Βυζαντινών στο πόλεμο. Και αυτό που κράβγαζαν οι Βυζαντινοί στρατιώτες στις μάχες ήταν ο σταυρός Νίκα και το αΐρ. Το αΐρ δηλαδή ο αέρας. Ο αέρας. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που βλέπουμε πώς από τους βασιλείς πήγαμε στον βασιλεύ δούλο του Θεού είναι ότι ο αυτοκράτορας ο συγκεκριμένος ο Λέοντας ο έκτος ταυτίζει το έθνος των Ρωμαίων με το έθνος των Χριστιανών. Να δούμε αυτοί οι όροι οι έννοιες. Ναι. Δηλαδή όλος έθνος των Χριστιανών ήταν δικό του δημιούργημα. Και αυτό συνοψίζει όλη τη Βυζαντινή αυτοκρατορική δημιουργία. Δεν υπάρχει έθνος Χριστιανών, θα το δούμε αντικειμενικά ή ακόμα και να μιλήσουμε και σοβαρά. Ναι. Δηλαδή, το έθνος των Ρωμαίων που ξέρουμε ότι είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και όπως το είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, ακόμα και σε αυτή την περίοδο συνεχίζεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν υπάρχει Βυζαντινή ιστορία. Η Βυζαντινή ιστορία είναι δημιούργημα των σύγχρονων ιστορικών. Για να προσδιορίσουν αυτή τη χρονική περίοδο. Οπότε αυτό το έθνος, οι Ρωμαίοι που ήρθανε, που διαδέχθηκαν τα ελληνιστικά βασίλεια και όλα αυτά, βλέπουμε πως γίνεται μια ταύτιση αυθαίρετη έθνος Ρωμαίων ίσον έθνος Χριστιανών, που ήταν εφεύρημα του Λέοντα του Έκτο. Βλέπουμε όλη αυτή την πορεία. Τώρα, επανερχόμενοι στην Σύγκριτο, η Σύγκριτος υπήρχε και στη Ρωμαϊκή περίοδο και συγκροτήθηκε στη συνέχεια από τον Κωνσταντίνο, τον Μέγα Κωνσταντίνο, από μέρη κυρίως της Ρωμαϊκής Σύγκριτου. Και έχουμε δει στην ιδρυτική διακήρυξη ότι ήταν και ελληνικής καταγωγής. Κούριε, κουρίτες. Και αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ήταν μέρη κυρίως της Ρωμαϊκής Συγκρήτου και ακολουθούσαν τον αυτοκράτορα με τις οικογένειές του στη νέα πρωτεύουσα. Υπήρχαν τρεις τάξεις στη Σύγκριτο. Είναι οι λατινικοί όροι ηλούστρες, που είναι οι επιφανείς άνδρες, σπεκτάμπιλες, που θεωρούνται οι αξιοθαύμαστοι και αυτοί οι επιφανείς, και οι κλαρίσιμοι, που είναι ας το πούμε και αυτοί οι ανώτεροι, δηλαδή οι διάσημοι που θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η ανώτερη τάξη. Αρχικά η Σύγκριτος λογιζόταν κάπως κατώτερη από τη Σύγκριτο της Ρώμης και μόλις τα χρόνια του Κωνσταντίου, γιου και διαδόχου του Κωνσταντίνου του Πρώτου, εξισώθηκε εταιρός μαζί και αυξήθηκαν τα μέλη της. Οι συγκριτικοί, ως προς το μεγαλύτερο μέρος τους, ήταν μεγαλογεωκτήμονες. Αντιπροσώπευαν τη μεγάλη ιδιοκτησία με άλλα λόγια, που ήταν πολύ δυνατή οικονομικά και γι' αυτό ικανή να επιδρά στην κοινωνική και πολιτική ζωή της εποχής. Αυτό ίδιο είναι και σήμερα. Ακριβώς. Σε αυτό και στο ότι η συγκριτική ήταν και ανώτατη υπάλληλη, προσθέτουν το συγκροτικό αξίωμα και η Σύγκριτος τη σημασία και τη σπουδαιότητά της. Στα τέλη του 4ου αιώνα έφταναν περίπου στις 2.000 τα άτομα των συγκριτικών. Οι περισσότεροι τους όμως έμειναν στα χτήματά τους στην επαρχία, έτσι ώστε στην πραγματικότητα τη Σύγκριτο αντιπροσώπευαν οι σχετικά λίγοι, οι ηλούστρες, οι επιφανείς, στους οποίους ανήκαν οι ανώτατοι υπάλληλοι του κράτους που έμειναν στην Κωνσταντινούπολη. Στα μέσα του 6ου αιώνα η απονομή όλο και συχνότερα συγκριτικών τίτλων προκάλεσε την υποτίμηση της σπουδαιότητας του τίτλου αυτού και την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος τίτλος, ανώτερος από τους τρεις. Ήτανε το Gloriosi, από το Glorious ή Gloria, δηλαδή δοξασμένη.
Αν και η θέση και τα πλούτη τους έδιναν στους συγκριτικούς τη δυνατότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις δημόσιες υποθέσεις εποχής τους, ο πολιτικός ρόλος και η πολιτική σημασία της Συγκρήτου είχαν μικρή σχετική σπουδαιότητα. Οι αρμοδιότητες τους ήταν καθαρά συμβουλευτικές. Αλλά πρέπει να προσέξουμε ένα σημείο που αναφέρουν και τα βιβλία, αλλά από αυτό κρύβει όλη αυτή την ουσία που είδαμε και στην ιδρυτική διακήρυξη. Αν και βρισκόταν σε παρακμή αυτό το σώμα της Συγκρήτου σε σχέση με την Ρωμαϊκή εποχή, ωστόσο οι συγκριτικοί διατηρούσαν ορισμένες συνταγματικές και νομοθετικές αρμοδιότητες. Τώρα αυτό να το δέσουμε και να το κουμπώσουμε αυτό που αναφέρει το χαρακτηριστικό χωρίο της ιδρυτικής διακήρυξης, που έδιναν το κληρονομικό δικαίωμα στον αυτοκράτορα. Το λέω πολύ με μία φράση. Αυτό μπορούμε να το διαβάσουμε όλοι στην ιδρυτική διακήρυξη που το αναφέρει. Ότι κρατούσαν συνταγματικές και νομοθετικές αρμοδιότητες, όπου αργότερα στο πέρασμα του χρόνου περιορίστηκαν, μέχρι που ο Λέοντας έκτος τις αφαίρεσε εντελώς. Οι αρμοδιότητες αυτές ήταν η υποβολή ψηφισμάτων, που αν γίνονταν δεκτά από τον αυτοκράτορα, αποκτούσαν ισχύ νόμου. Βέβαια, έδιναν και αυτό το κληρονομικό δικαίωμα στον αυτοκράτορα. Λοιπόν, οι αρμοδιότητες, όπως αναφέρουν και οι πηγές, δεν ήταν σαφώς καθορισμένες. Άρα η δυνατότητα της Συγκρήτου να παίξει μικρότερο ή μεγαλύτερο ρόλο στις δημόσιες υποθέσεις εξαρτιόταν από την προσωπικότητα του κάθε αυτοκράτορα. Ήταν στιγμές, και αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, που η Σύγκριτος υπαγόρευσε τις θελήσεις στις αυτοκράτορες. Πώς μπορεί ένα σώμα να υπαγορεύει τις θελήσεις στον αυτοκράτορα, αλλά έχει και δικαιώματα. Ναι. Και άλλες που δημιούργησε αυτοκράτορες η Σύγκριτος. Από το τέλος του 7ου αιώνα συνεχώς, περισσότερο η επιρροή της λιγοστεύει. Σαν σώμα που το αποτελούσαν οι πιο διακεκριμένοι πολίτες, διατηρήθηκε στο τέλος της αυτοκρατορίας. Διατηρήθηκε το σώμα αυτό. Είτε με το ένα, είτε με το άλλο τρόπο, είτε ήταν σε... δεν το έδιναν σημασία οι αυτοκράτορες, είτε το έδιναν, διατηρήθηκε, δεν εξαφανίστηκε. Λοιπόν, και ένα παράδειγμα είναι στο πρώτο μισό των 10ου αιώνα, στα χρόνια του διαδόχου της Μακεδονικής Δυναστείας, οι αυτοκράτορες χρησιμοποίησαν σε πολιτικές αποστολές δευτερεύουσα σημασία στη Σύγκλιτο. Τώρα, το δεύτερο, αν υπάρχει ερώτηση καμία για αυτό το, για τους Συγκλητικούς. Όχι, όχι, συνέχισε. Οπότε τους βλέπουμε πώς ήταν. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο σώμα που ήταν οι Δήμοι, που ήταν οργανωμένα ημικρατικά σώματα του λαού και προέρχονταν από τις ομάδες που αγωνίζονταν στον υπόδρομο. Κυρίως εκεί τους βλέπουμε τους Δήμους, στις αρματοδρομίες που διεξάγονταν. Γι' αυτό υπήρχαν οι Κόκκινοι, οι Βένετοι, η πράσινη, η Βένετη είναι η γαλάζιοι, και πάντοτε ο αυτοκράτορας έδινε παρόν στις υποδρομίες και εκεί ο λαός είτε τον επιθυμούσε είτε τον αποδοκίμαζε. Υπάρχουν και πολλές αποδοκιμασίες εναντίον του αυτοκράτορα. Μάλιστα. Και από εκεί ξεκίνησε αυτή η περιβόητη στάση του Νίκα, στην περίοδο του Στυνιανού, από τους Δήμους. Ναι, τι κάνανε, εκεί τι κάνανε, δηλαδή πώς ξεχωρίζανε. Οι Δήμοι ξεχώριζαν από το χρώμα που φορούσε, γι' αυτό ονομάζονταν πράσινοι Βένετοι. Οι πράσινοι ήταν τα λαϊκά στρώματα, ναι. Οι Βένετοι ήταν τα πιο συντηρητικά, αριστοκρατικά. Ναι, όταν μαζευόντουσαν εκεί, αποφασίζανε διαβοής για κάτι. Αποφασίζανε διαβοής, είτε επιθυμούσαν τον αυτοκράτορα, ναι. Είτε τον αποδοκεί. Υπήρχαν πάντοτε οι εκπρόσωποι που ανακοίνωναν στον αυτοκράτορα τα θέματα τους, ναι. Είτε αυτός τα ενέκρινε είτε τα απέριπτε, και από εκεί ακολουθούσαν επιθυμίες αποδοκιμασίας. Μάλιστα. Και αυτός έπαιρνε τη γεύση του. Ναι, και αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πούμε, όχι άτυπο δημοψήφισμα,
ήταν αν είχε, πώς να το πούμε, έδειχνε αυτή τη σχέση του αυτοκράτορα με το λαό, αν είχε επαφή, επικοινωνία με το λαό, δηλαδή άμα τον επιδοκίμαζε ο λαός ή όχι. Αυτό ήταν ένα τεστ, ναι, επίσημο, ανεπίσημο. Και από εκεί φαίνονταν οι προθέσεις. Και ίσως από εκεί δημιουργούνταν οι φιλοδοξίες και των συναυτοκρατών, των συνδιαδόχων, βλέποντας ένα αρνητικό ρεύμα του κόσμου να προχωρήσουν είτε σε συνωμοσίες, είτε να εκτοπίσουν τον αυτοκράτορα, ή ακόμα και ο ίδιος αυτοκράτορας γινόταν ακόμα πιο κακύποπτος, αν τίποτα οι αυλικοί του τον ετοιμάσουν καμία συνωμοσία και έπαιρνε τα αντίστοιχα μέτρα. Ήταν ένα κριτήριο και αυτό. Τώρα, οι αρματοδρομίες ήταν πάντοτε από τα πιο αγαπημένα θεάματα του ρωμαϊκού λαού και αγάπη για αυτές χειροδοτήθηκε και στη Βυζαντινή εποχή οι αρματοδρομίες. Μαζί τους όμως χειροδοτήθηκαν και αυτές οι φατρίες, που η δουλειά τους ήταν η διοργάνωση των αρματοδρομιών και διακρίνονται σύμφωνα με το αντιπροσωπευτικό τους χρώμα. Είχαμε στην Κωνσταντινούπολη 4 ομάδες, 4 δήμους, τους ερυθρούς, τους πράσινους, τους βενετούς και τους λευκούς. Η αρχή αυτών των φατριών χάνεται στα βάθη των αιώνων και στον 6ο αιώνα περιορίστηκαν σε 2, στους πράσινους και στους βένετους, ενώ από τον 5ο αιώνα κιόλας είχαν αποκτήσει η μη στρατιωτική οργάνωση. Μάλιστα. Και εκτός από την δεξαγωγή των αρματοδρομιών είχαν αναλάβει και την εκτέλεση δημόσιων έργων οι δήμοι. Ακόμη αποτελούσαν την αστική πολιτοφυλακή για την άμυνα της Κωνσταντινούπολης σε περίπτωση ανάγκης. Οι φατρίες αυτές, έτσι οργανωμένες, λέγονταν δήμοι, μια και τις αποτελούσαν δημότες και αντιπροσώπευαν επομένως το λαό της πόλης. Γι' αυτό ονομάστηκαν και δήμοι. Μάλιστα. Η μη στρατιωτική τους οργάνωση και κρατική συμμετοχή στη διοίκησή τους απέκτησε με το πέρασμα του χρόνου όλο και εντονότερο χαρακτήρα, ώσπου ολοκληρώθηκε και αυτός ο θεσμός στα τέλη του 9ου αιώνα. Οι δήμοι χωρίζονταν σε 2 τμήματα, στο περατικό και το πολιτικό. Το περατικό ήταν εγκαταστημένο στη Μικρασιατική Ακτή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη και είχε καθαρά στρατιωτικές αρμοδιότητες. Επικεφαλής των περατικών Βενέτων ήταν, εδώ μπαίνουμε λίγο και στη διοίκηση που θα τη δούμε και αργότερα, ήταν ο δομέστικος των σχολών και επικεφαλής των περατικών Πρασίνων, ο δομέστικος των Εξκουβιτόρων. Και αυτοί οι 2 δομέστικοι, οι αρχηγοί αυτών των σωμάτων των στρατιωτικών, ονομάζονταν Δημοκράτες, σαν αρχηγοί των Δήμων. Δημοκράτες, βεβαίως, ναι. Ακριβώς. Κρατούνται στο Δήμο, ναι. Οι κρατούντες. Το πολιτικό τμήμα των Δήμων έμενε μέσα στην Κωνσταντινούπολη και ήταν αρμόδιο για τα αστικά καθήκοντα των Δήμων, δηλαδή την ετοιμασία των αρματοδρομιών, την εκτέλεση δημόσιων εργασιών κτλ. Επικεφαλής των πολιτικών Βενέτων και Πρασίνων ήταν 2 δήμαρχοι. Και τα 2 τμήματα υπάγονταν στη δικαιοδοσία του επάρχου της πόλεως. Υπήρχε και ο έπαρχος που ήταν ανώτερος από τους 2 δημάρχους. Η οργάνωση όμως αυτή των δημάρχων, δηλαδή αυτό το στρατιωτικό σώμα που ήταν στη Μικρασιατική Ακτή και αυτή η οργάνωση που υπήρχε στις πόλεις, τους έκανε τους δήμους αρκετά ισχυρούς. Γι' αυτό και το λόγο αυτό το ανέφερα και πριν, οι αυτοκράτορες προσπαθούσαν να τους προσωτεριστούν για να μπορούν να αντισταθμίζουν με αυτή μια ενδεχόμενη πίεση ή εχθρότητα της άλλης. Η δύναμη του Δήμου τους έδινε και μεγάλη πολιτική σημασία. Στον υπόδρομο, αυτό που αναφέραμε και πριν, επιφημούσαν τον νέο αυτοκράτορα και επιδοκίμαζαν την εκλογή του. Επίσης όμως στον υπόδρομο καυτηρίαζαν δημόσια τις αποτυχημένες του ενέργειες και τον αποδοκίμαζαν και τραγουδούσαν σκοπτικά τραγούδια εναντίον του. Δηλαδή σατυρικά τον κορό. Ιστορικοί έμειναν οι χλεβασμοί για τον Μαυρίκιο και τον Φωκά κατά πρόσωπο. Στον υπόδρομο τέλος ζητούσαν την τιμωρία και την απομάκρυνση των αρχόντων που ήταν μισητοί για το λαό. Και γι' αυτό υπόθηκε πολύ σωστά ότι ο Βυζαντινός υπόδρομος ήταν το άσυλο των τελευταίων ελευθεριών του λαού. Εκεί υπήρχε η ελεύθερη έκφραση. Τα έλεγαν δηλαδή χήμα στον αυτοκράτορα. Να το πούμε πιο απλά. Βέβαια η αρχή του τέλους για αυτόν τον θεσμό των Δήμων έγινε με τη στάση του Νίκα. Η σφαγή των στασιωστών
από τους στρατιώτες του Μούντου και του Βελισάριου, που ήταν η στρατηγή του Ιστινιανού, ήταν ταυτόχρονα και το θανάσιμο χτύπημα στις λαϊκές ελευθερίες του Δήμου. Συνέχισαν βέβαια να υπάρχουν οι Δήμοι, αλλά έχασαν αυτή την ακμή τους, αυτή την λάμψη τους, να το πούμε αλλιώς. Ναι. Και μετά από το χτύπημα που δέχτηκαν από τον Ιστινιανό και μετά από τη στάση του Νίκα, δεν μπόρεσαν να συνέλθουν ποτέ από αυτό. Και γι' αυτό οι αποτέλεσαν να είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο στις επίσημες τελετές. Και έτσι με την παρακμή αυτή ο λαός της Κωνσταντινούπολης έχασε ένα νόμιμο τρόπο να εκφράζει τα παράπονα και τις επιθυμίες του. Από εδώ και πέρα μόνο με επανάσταση και ανταρσία μπορούσε να εξωτερικεύσει τη δυσαρέσκεια και την αποδοκιμασία του. Ή την επιδοκιμασία του προς τον αυτοκράτορα. Αυτά ήταν λίγα πράγματα για τους Δήμους. Και ο τρίτος καθεστωτικός παράγοντας ήταν ο στρατός, που είδαμε στην αρχή που ανακήρυταν, είχαν και αυτοί λόγο να ανακηρύττουν αυτοκράτορα και, και πολλές φορές συνέβαινε στο Βυζάντιο, όπου υπήρχε αυτοκράτορα στο θρόνο, αλλά πολλές φορές ο στρατός στασίαζε και ανακήρυτε το δικό του αυτοκράτορα. Και μετά γινόταν, ακολουθούσε μετά ο εμφύλιος πόλεμος, ποιος θα επικρατήσει. Ναι. Συνήθως επικρατούσαν αυτοί που είχαν και την πολιτική εξουσία. Αλλά μετά ακολουθούσε αυτός ο εμφύλιος πόλεμος. Ήταν και αυτό συνηθισμένο φαινόμενο. Ναι. Γι' αυτό και θεωρείται ένα σημαντικός παράγοντας ο στρατός. Ο στρατός τώρα αντλούσε αυτό το δικαίωμα από την παλαιά ρωμαϊκή παράδοση. Όταν το στράτευμα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο στρατευμένος λαός. Γιατί ο στρατός τον αποτελούσε ο λαός. Συνήθως το στρατός στα καθεστωτικά του καθήκοντα αντιπροσώπευε αναχτωρική φρουρά. Που οι αρχηγοί της όντας πιο κοντά στα πράγματα είχαν τη δυνατότητα είτε σε συνεννόηση με τη σύγκλιτο και τους δήμους, είτε και μόνοι να επιβάλλουν τον εκλεκτό τους και να δημιουργούν έτσι de facto καταστάσεις. Δεν είναι όμως σπάνιες και οι περιπτώσεις που ο στρατός των επαρχιών ή ο στρατός που βρισκόταν σε εκστρατεία ανέδειξαν και επέβαλαν για αυτοκράτορα το δικό τους υποψήφιο ή ανάγκασαν τον ακηρυγμένο ήδη αυτοκράτορα να δεχτεί τους όρους του. Οπότε αυτά τα λίγα και για το στρατό. Αν υπάρχουν απορίες ή... Όχι, όχι κάτι ιδιαίτερο. Υπάρχουν απορίες, Γιάννη. Απλά ακούω λίγο φασαρία από μέσα. Δεν ξέρω, από το δρόμο. Αν υπάρχει εκεί κόσμος. Ναι. Ακούω λίγη φασαρία. Οπότε, να συνεχίσουμε στο τελευταίο κομμάτι, που είναι και θα το συνεχίσουμε και την επόμενη φορά. Ναι. Είναι στην κρατική οργάνωση και στην διοίκηση του Βυζαντίου, ναι, ή της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας. Βέβαια, η κρατική οργάνωση, η διοίκηση, ακολουθούσε την ρωμαϊκή. Και σε αυτό το σημείο έχουμε ένα βιβλίο, λέγεται «Το Νοτίτσια Τιγνιτάτου», όπου αποτελεί και το μοναδικό ντοκουμέντο ή τη μοναδική πηγή που μας διασώζει αξιώματα της Ανατολής και της Δύσης. Και αυτό χρονολογείται κάπου στον 5ο αιώνα μετά Χριστό. Και είναι μια σημαντική πηγή για την πρώιμη περίοδο στο Βυζάντιο που διασώζονται όλα τα αξιώματα στη διοίκηση, ναι, πολιτικά και στρατιωτικά. Τώρα, στην πρώτο Βυζαντινή περίοδο, ο τομέας της διοικήσεως και ο τομέας των δημοσίων οικονομικών ήταν οι τομείς με τους οποίους ο οργάνωση του Βυζαντινού κράτους συνάτεται πιο άμεσα και πιο στενά με το μεταρρυθμιστικό έργο του Διοκλητιανού και του Κωνσταντίνου. Χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων των αυτοκρατόρων είναι η ενίσχυση της αυτοκρατορικής εξουσίας, η συγκεντρωτικότητα της διοικήσεως και η γραφειοκρατική της οργάνωση. Βλέπουμε ότι τόσο ο Διοκλητιανός που εφάμωσε την τετραρχία, όσο και ο Κωνσταντίνος εφάμωσαν ένα
θέλησαν να κυβερνήσουν απολυταρχικά. Δηλαδή αυτό το μοντέλο της Ανατολής ή της Πεσικής Αυτοκρατορίας, να υπάρχει ένας αυτοκράτορας, ιδίως ο Κωνσταντίνος. Η αρχή του Διοκλητιανού και του Μεγάλου Κωνσταντίνου φέρει εμφανή τα δείγματα να ενισχυθεί με κάθε τρόπο το αυτοκρατορικό κύρος και να αυξηθεί βέβαια και η δύναμη της αυτοκρατορικής εξουσίας και η δύναμη του αυτοκράτορα. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι. Όχι, όχι. Θα σου πω αν χρειαστεί. Α, ωραία. Λοιπόν, η στρατιωτική και η πολιτική εξουσία καθώς και η κεντρική και η περιφερειακή διοίκηση χωρίστηκαν η μία από την άλλη. Βέβαια, οι αρμοδιότητες της συγκρίτου ακόμα και σε αυτούς περιορίστηκαν, αλλά είδαμε ότι διατήρησαν κάποια δικαιώματα σημαντικά, που ήταν και τα πιο ουσιαστικά. Η δικαιοδοσία του κάθε κλάδου της διοίκησης καθορίστηκε με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια και απαγορευόταν οποιαδήποτε υπέρβαση. Οι διάφοροι κλάδοι της διοικήσεως ήταν ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο. Στη κορφή της πυραμίδας που σχημάτισαν οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες, ο μόνος συντονιστής του αυτού του τεράστιου κρατικού μηχανισμού ήταν ο Αυτοκράτορας, που από το Βυζάντιο διοικεί τις απέραντες εκτάσεις της Αυτοκρατορίας. Δηλαδή από το Βυζάντιο, δηλαδή από την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Και μπαίνουμε τώρα να δούμε την κεντρική διοίκηση, πώς ήταν τα αξιώματα. Βέβαια, η κρατική οργάνωση χωρίζεται στις τρεις περιόδους, δεν ήταν ενιαία. Είναι η πρωτοβυζαντινή περίοδος, η πρώιμη βυζαντινή περίοδος, η μεσοβυζαντινή και η στεροβυζαντινή. Βλέπουμε ότι κάποια αξιώματα στη διάρκεια του χρόνου διατηρήθηκαν ή τα περισσότερα άλλαξαν ονόματα στην πορεία ή εξελίχθηκαν κάπως διαφορετικά. Δεν έχουμε τα ίδια αξιώματα μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό τη χωρίζουμε τη διοίκηση σε τρεις περιόδους. Στην πρώτη, στην κεντρική διοίκηση, την ασκούσε το συγκρότημα των υπηρεσιών επικεφαλής των μάγιστων νοφικίων. Και εδώ έχουμε μια αυθονία από τους λατινικούς όρους. Ή να γράψουμε όλους αυτούς τους όρους, σαν σχηματικά. Ναι, για επανέλαβε το αυτό, γιατί έκανε μια μικρή διακοπή. Ναι, την κεντρική διοίκηση του κράτους ασκούσε συγκρότημα υπηρεσιών επικεφαλής των μάγιστρο των νοφικίων. Μαγίστερο οφικιόρου είναι στα λατινικά. Ναι. Υπάρχουν πολλοί λατινικοί όροι και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι στην πρώιμη περίοδο η επίσημη γλώσσα της διοίκησης ήταν η λατινική. Και γι' αυτό έπρεπε και αυτοί που ήταν στα νότατα αξιώματα να γνωρίζουν άπτεστα λατινικά. Και μετά αργότερα αρχίζει η επικράτηση της ελληνικής γλώσσας. Και αυτό το τονίζουμε γιατί φαίνεται οξύμορο. Τι θα πει, αφού μιλάμε για μια ενιαία ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ίσως είναι αυτονόητο η γλώσσα να είναι τα λατινικά. Πολύ σωστά. Αλλά επειδή έγινε η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, και αυτό πάλι το κρίνουμε εμείς ιστορικοί τη μεταφορά, γιατί άμα πάμε σε εκείνη την εποχή, ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Για ανάγκες στρατιωτικές και οτιδήποτε, ο αυτοκράτορας έκανε να μεταφέρει το κέντρο των διοικήσεων ή το κυβερνητικό του συμβούλιο, να το μεταφέρει προς εκεί που διεξήγαγε τις μάχες. Δεν μπορούσε ανά πάσα στιγμή από το πεδίο της μάχης που βρισκόταν στην άλλη άκρη να επιστρέφει άμεσα στη Ρώμη, οπότε έκανε και τους συμβούλους του μαζί. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίοδο όταν έκρινε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ότι πια η Ρώμη δεν τον εξυπηρετεί και ότι πρέπει να μεταφέρει τα διοικητικά του όργανα στη νέα του πόλη σιγά σιγά, αυτός ουσιαστικά στην αρχή δεν ήταν μία αλλαγή. Αυτό φάνηκαν οι συνέπειές της αργότερα. Όταν η Ρώμη καταλήφθηκε από τους βαρβάρους, να το πούμε απρότυπα, και έμεινε μόνο το ανατολικό κομμάτι. Και μετά μιλάμε για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μάλιστα. Γι' αυτό και στην εποχή του Θεοδοσίου που διαδέχτηκε πολύ αργότερα το Μέγα Κωνσταντίνο, μεσολάβησαν άλλοι διάδοχοι ενδιάμεσα, είχαμε δύο αυτοκράτορες. Ο ένας ήταν στη Δύση και ο άλλος ήταν στην Ανατολή.
αλλά όλοι υπέγραφαν και οι δύο, έπρεπε να υπάρχει υπογραφή και των δύο στο όνομα της μία αυτοκρατορίας. Δεν υπήρχε χωρισμός της αυτοκρατορίας στα δύο. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, σε ένα έγγραφο της Δυτικής Αυτοκρατορίας έπρεπε να υπήρχε υπογραφή και του Δυτικού Αυτοκράτορα και του Ανατολικού. Το αντίστοιχο και στο Ανατολικό κομμάτι. Μάλιστα. Βέβαια, ακολουθούσαν μια αυτόνομη πολεία. Αργότερα η Δυτική Αυτοκρατορία έπεσε σε παρακμή, καταλύθηκε και έμεινε ζωντανή το Ανατολικό τμήμα. Και μετά μιλάμε για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Βυζάντια Αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Λοιπόν, τώρα, να επιστρέψουμε σε αυτούς τους στην υπηρεσία που επικεφαλής ήταν ο μάγιστρος των Οφικίων, ήταν κατανεμημένες αυτές οι υπηρεσίες σε τέσσερα γραφεία. Αυτά ήταν το Scrinium, Memoriae, Epistolarum και Liberorum και της Posionum, των οποίων οι προϊστάμενοι λέγονταν μάγιστοι. Θα εξηγήσουμε τώρα τι είναι αυτή η όρια. Ο Magister Memoriae, σημειώνει τις αυτοκρατορικές παρατηρήσεις στο περιθώριο των διαφόρων εγγράφων και απαντούσε εκ μέρους των αυτοκράτορα στις αιτήσεις που υποβάλλονταν σε εκείνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι κατά την ακρόαση στον αυτοκράτορα κανένας δεν μιλούσε απευθείας στον αυτοκράτορα. Μεσολαβούσε ο υπάλληλος, ο οποίος υπάλληλος μετέφερε το αίτημα στον αυτοκράτορα και ακολουθούνταν όλη αυτή η διαδικασία. Δεν υπήρχε απευθεία συνομιλία. Μάλιστα. Ο μάγιστος των επιστολών, που τον είδαμε ως επιστολάλλον, διοικούσε το γραφείο συντάξεως των αυτοκρατορικών απαντήσεων στα έγγραφα ξένων ηγεμόνων και στις αναφορές των επαρχιακών αντιπροσωπιών. Το γραφείο αυτό ήταν διαιρημένο σε δύο τμήματα, στο ελληνικό και το λατινικό, ανάλογα με τα έγγραφα που έπρεπε να συντάσσονται στην ελληνική και τη λατινική γλώσσα. Ο μάγιστος των αιτήσεων ασχολούνταν κυρίως με τις προσφυγές κατά δικαστικών αποφάσεων και τις αιτήσεις για επίλυση απορριών νομικής φύσης, που ήταν ο Magister Liberorum, και ο κόμις dispositionum, που είναι το κόμις των αποφάσεων, ήταν ο προϊστάμενος αυτού του γραφείου. Ο αποστολή του ήταν καθορισμός του προγράμματος κατά τις μετακινήσεις του αυτοκράτορα και τη λήψη των σχετικών μέτρων κατά τη μετακίνηση. Να μην συμβεί τίποτα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ζητήματα σχετικά με την εθιμοτυπία των αυλικών τελετών και αυτοκρατορικών ακροάσεων ρύθμιζε η υπηρεσία υποδοχής, που ο προϊστάμενός της λεγόταν μάγιστος της υποδοχής. Ο μάγιστος των Οφικίων ασκούσε άμεση υποπτία στην υπηρεσία αυτή, υπέβρεπε επιπλέον το σώμα του Δερμηνέων και υποδεχόταν τις ξένες πρεσβείες. Βλέπουμε όλη αυτή την γραφειοκρατική υπηρεσία. Μάλιστα. Και σε αυτό το μάγιστο των Οφικίων υπαγόταν ακόμα και το αυτοκρατορικό ταχυδρομείο, το Cursus Publicus, με το οποίο εκτός του ναού ταξίδευαν και τα μέλη των ξένων πρεσβειών, ευθύς μόλις έμπαιναν σε βυζαντινό έδαφος. Στο μάγιστο των Οφικίων υπάγονταν και οι σχολές, τα τάγματα δηλαδή της αυτοκρατορικής φρουράς, και σε αυτόν επίσης κατά περίεργο τρόπο ανήκει και η εποπτεία των συνόρων και ο έλεγχος των δουκών, σε αυτό το μάγιστο των Οφικίων. Από τα τέλη του 4ου αιώνα στη δικαιοδοσία του μαγίστρου των Οφικίων περιήθαν και κρατικά εργαστήρια κατασκευής όπλων, από το οποίο 15 βρίσκονταν στο ανατολικό τμήμα του κράτους. Δηλαδή βλέπουμε και τη δύναμη που είχε μέσα στη διοίκηση. Ναι. Στην κορυφή ήταν ο αυτοκράτορας, βέβαια είχε και το επιτελείο του. Ένας από τους κοντινούς του ήταν αυτός ο μάγιστος των Οφικίων, ο οποίος είχε από την εποπτεία του αυτά τα τέσσερα τα γραφεία. Πολλές υπηρεσίες είχε από την υποπτία του. Αυτός ήταν η μεγαλύτερη δύναμη. Ναι, ακριβώς. Και το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτό τον μάγιστρο, που τον έδινε και αυξημένη δύναμη, ναι, ήταν ότι μπορούσε να επιβλέπει όλη τη διοίκηση, τόσο του κέντρου όσο και των επαρχιών. Έτσι υπήρχε ένα σώμα που λεγόταν Agentes in Rebus, ήταν αυστηρά ιεραρχημένο και οι αγκέτες, αφού προέρχονταν σε διαρκώς ανώτερους βαθμούς, προορίζονταν ως να καταλάβουν κέρδες και υπεύθυνες θέσεις ως προϊστάμενοι των Οφικίων, των Βικαρίων και των Αρχόντων των Επαρχιών. Δηλαδή, οι αγκέντες, οι νερέμπους, είναι στην ουσία το σχολείο από το οποίο έβγαιναν αυτοί οι μάγιστοι.
αριθμός των υπαλλήλων ξεπερνούσε στην πρωτοβυζαντινή περίοδο τους 1.200 και με αυτούς η κεντρική διοίκηση και άλλο αυτοκράτος ήταν σε θέση να πληροφορούνται επακριβώς τα διατρέχοντα στις επαρχίες. Και αυτή ήταν η αποστολή τους. Μάλιστα. Τώρα, στο παλάτι, δηλαδή στο ανάκτορο, όπου ήταν τα διαμερίσματα του αυτοκράτορα, της αυτοκράτηρας, τα ανάκτορα, αυτό λεγόταν το Ιερό Παλάτιο, είχαν ιδιαίτερη υπηρεσία, της οποίας προείστατο στην πρωτοβυζαντινή περίοδο ο Καστρένσιος, Καστρένσι στα λατινικά, από το Κάστρουμ, δηλαδή που είναι το ανάκτορο, δηλαδή το κάστρο. Η αυτοκρατορική υπηρεσία περιλάμβανε τα βουλαρίους, λογιστές, δηλαδή του αυτοκράτορου, της αυτοκράτορας, γραμματής, που λεγόταν χαρτουλάρι, βοηθή, γραφής και παντοειδείς τεχνίτες. Η προσωπική υπηρεσία του αυτοκράτορα περιλάμβανε τη διοίκηση των σχετικών με το αυτοκρατορικό διαμέρισμα και το αυτοκρατορικό βεστιάριο. Υπήρχε δηλαδή αξίωμα όπου κάποιος ήταν υπεύθυνος για τα ενδύματα του αυτοκράτορα, το τι θα φορέσει, να τα προσέχει ή να έχει την φροντίδα για τα ενδύματα, τόσο το αυτοκράτορα όσο και της αυτοκράτηρας. Μάλιστα. Προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής ήταν ο πρεπόζητος του Ιερού Βεστιαρίου, που κατά απομίμηση ασιατικών συνηθιών ήταν κατά κανόνα ευνούχος. Και αυτό είναι μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια. Μάλιστα. Οπότε να μην υπάρχει και από εκεί κίνδυνος για την εξουσία. Ήταν όλα σωστά μελετημένα, σχεδιασμένα. Υπήρχε μια ιεραρχία. Άμεσος υφιστάμενος και αντιπρόσωπος του πρεποζήτου ήταν ο πρημικύριος του Ιερού Κουβουκλίου, γνωστός ως παρακοιμόμενος, ο οποίος ήταν προϋστάμενος των ευνούχων της ιδιαίτερης υπηρεσίας του αυτοκράτορα, που λεγόταν Βεστιαρίτες. Δηλαδή αυτός ο παρακοιμόμενος, το λέει και η λέξη, κοιμούνταν κοντά σε κοντινό δωμάτιο από τον αυτοκράτορα. Γιατί αν σε περίπτωση που κάποιος συνωμότης ή εχθρός του μπορούσε να διεισδύσει μέσα από αυτή τη φρουρά και να μπει στο δωμάτιο του αυτοκράτορα να τον δολοφονήσει, ήταν ο άμεσα υπεύθυνος, έπρεπε να τον προφυλάξει. Μάλιστα. Και αυτά ήταν συνηθισμένα φαινόμενα. Και γι' αυτό κυρίως ήταν ευνούχοι, ήταν άνθρωποι της εμπιστοσύνης. Αυτό πολλές φορές το βλέπουμε μέσα και από έργα εποχής στην τηλεόραση, πώς ήταν όλο αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Και λίγο τελειώνοντας, να δούμε και ένα άλλο σημαντικό, είναι το Συμβούλιο του Στέματος, που ήταν γύρω από το αυτοκράτορα. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί τις σπουδαιότερες αποφάσεις τις έπαιρνε ο αυτοκράτορας σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Στέματος. Και σε αυτό συμμετείχαν ανώτατοι αυτοκρατορικοί υπάλληλοι και ενίοτε και άλλοι συγκλητικοί. Τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου λεγόταν Κονσιστοριανοί Κόμιτες. Τους γραμματείς και το λοιπόν προσωπικό του Συμβουλίου έδινε το Σώμα των Οταλίων, που για το προϊστάμενο ήταν το Πρημικύριο των Ονταρίων. Η συνεδριάση του Συμβουλίου λεγόταν Silentio. Το Silentium, από τα αγγλικά που ακούμε το silence, που σημαίνει σιωπή. Επειδή αυτοί που μετήχαν σε αυτό έρχονταν κυρίως για να ακούσουν τις αποφάσεις του αυτοκράτορα και όχι να μιλήσουν. Και έτσι επικράτησε η λέξη από το Silentium, έχουμε το silence στα αγγλικά, τη σιωπή, ησυχία. Τις συνεδριάσεις όπου παρίστατο και συγκλητικοί τις χαρακτήριζαν σαν Silentium και Κουβέντο. Αργότερα με την αδιάπτωτη εξέλιξη που χαρακτηρίζει τη Βυζαντινή ορολογία, Silentium ονομαζόταν και το συμβουλευτικό σώμα που εκτάκτου συγκαλούσε ο αυτοκράτορα σε κρίσιμες περιστάσεις. Ενώ κοσιστόριο σημαίνει απλώς την παρουσία των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων στον αυτοκράτορα σύμφωνα με την εκθεματικία των μεγάλων αυλικών εορτών. Και μετά μπορούμε να πούμε για τη διοίκηση της Κωνσταντινούπολης, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο. Όχι, τελειώνει ο χρόνος μας. Αλλά μπορούμε να το συνεχίσουμε και την επόμενη φορά αυτή την δομή της κεντρικής διοίκησης, που βλέπουμε πως ήταν
ιεραρχία η διοίκηση. Μάλιστα. Δηλαδή είδαμε απόψε για την αυτοκρατορική διαδοχή, όπου σημαντικές προϋποθέσεις ήταν να είναι κάποιος χριστιανός ορθόδοξος και αρτιμελής. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούσε να ισχύει είτε το ένα είτε το άλλο και τα δύο. Ναι. Είδαμε την δύναμη της συγκλήτου, που το, που από αυτό που διαβάσαμε και από την ιδρυτική διακήρυξη, παρόλο που βρισκόταν σε περιορισμό, βλέπουμε ότι κρατούσε μία δύναμη σύγκριτος κατά περιόδους. Μετά είδαμε τους Δήμους, πώς απέκτησαν και αυτοί, που ήταν το τελευταίο προπήγιο της ελεύθερης βούλησης του λαού, που εκφραζόταν στον υπόδρομο, αλλά και τη δύναμη του στρατού, που αυτοί οι τρεις παράγοντες εξέλεγαν τον αυτοκράτορα. Θα μπορούσαν και οι τρεις σε συνδυασμό, αλλά και χωριστά ο ένας με τον άλλο να εκλέγουν τον αυτοκράτορα. Και λίγο μπήκαμε στην κεντρική διοίκηση της πρωτοβυζαντινής περίοδου. Αυτό μια ως περίληψη. Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, ερωτήσεις ή... Όχι, δεν έχω ερωτήσεις, γιατί και να κάνω ερωτήσεις θα καθυστερήσουμε. Έχω μια άλλη εκπομπή στη συνέχεια. Να πω ότι πραγματικά, δηλαδή, αυτή η εκπομπή δεν θα έχει τέλος, θα έχει πολλή συνέχεια, και βλέπουμε βέβαια την ισχύ της αυτοκρατορίας, τον τρόπο που λειτουργεί, τη διοίκηση. Βλέπουμε ακόμα κάποια στοιχεία που τα ζούμε και στη σημερινή μας εποχή. Ακριβώς, Γιάννη. Και βέβαια αυτό που προσπαθούμε, αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, να μάθουμε, και εγώ μαθαίνω μαζί σου, όχι μόνο όσοι μας ακούνε, είναι ότι τελικά η θρησκεία ήταν αυτή που καθήλωνε όλους τους λαούς στην αυτοκρατορία, γιατί υπό την επίβλεψη του Θεού που έδινε το χρήσμα στον αυτοκράτορα, αυτός μπορούσε να μιλάει απευθείας μαζί του και έτσι ακριβώς να διοικεί ανώδυνα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Όπως το είπες, να διοικεί ανώδυνα και να έχει την ασφάλεια. Και την ασφάλεια ακριβώς. Αλλά βλέπουμε όμως και τις ανασφάλειες που έχει ο αυτοκράτορας, βλέπουμε τις σφαγές μεταξύ τους. Ναι. Βλέπουμε τις διεκδικήσεις. Βέβαια. Που ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο ή κάτι το συνηθισμένο στο Βυζάντιο. Μάλιστα. Στην αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Ήταν συνηθισμένο. Ο ένας να υποπτεύεται τον άλλο, να είναι κακύποπτος και να προχωρώνει και σε εγκλήματα. Αυτό σε φόνους, σε δολοφονίες, σε συνωμοσίες, είτε ήταν επιτυχημένες είτε αποτυχημένες. Αυτό ήταν στην ημερήσια διάταξη, να το πούμε. Μάλιστα. Διαφορετικά, πιο απλά. Πάντως, δεν ξέρω εσύ, θα μπορούσε να ζήσει σε αυτό το περιβάλλον. Αν ήσουν αυτοκράτορας. Σε αυτό το περιβάλλον σίγουρα όχι. Είναι πολύ δύσκολο. Θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα μπορούσε κάποιος να ζήσει σε Μάλιστα. τέτοιο περιβάλλον. Και όταν υπήρχε η αντίληψη ότι όταν φτάνεις σε αυτό το ύψιστο αξίωμα ή σε αυτό το φτάνεις στο θρόνο, ότι πρέπει πια να διάγεις μια μοναχική ζωή, ότι όλοι πια είναι εχθροί, πρέπει να τους υποπτεύεσαι. Ναι, ναι. Δεν θα μπορείς να κοιμάσαι ούτε τα βράδια ήσυχος. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ωραία. Και αυτό, και να διαβάσουμε την τελεία, και ήταν ο εκπρόσωπος του Θεού, δηλαδή να έχει παραβεί όλες τις εντολές του όπως τα λέει η χριστιανική διδασκαλία και να θεωρείται το παράδειγμα από το λαό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί παράδειγμα προς μίμηση. Και να έχει διαπράξει τα μύρια ανομήματα. Μάλιστα. Γιατί υπήρχαν αυτοκράτορες και με πολύ άσχημο χαρακτήρα, που δολοφονούσαν με την άνεση.
οτιδήποτε θεωρούσε κάποιον, υπήρχε ένας αυτοκράτορας ο Φωκάς, που εκείνη την περίοδο στο Βυζάντιο, στον 6ο αιώνα, ήταν και πιο κινδύνευσε πάρα πολύ βυζαντινή αυτοκρατορία από την κακοδιοίκηση. Όποιον τον έπαιρνε με στραβό μάτι, η ποινή ήταν ο θάνατος. Έτσι απλά. Ούτε αποδείξεις να υπήρχαν, ούτε τίποτα. Συνοπτικές διαδικασίες. Μάλιστα. Ωραία. Καλό σου βράδυ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ καλό πάρα βράδυ, πολύ. Γιάννη. Και εγώ ευχαριστώ. Πολλούς χαιρετισμούς. Δύναμη φως. Να είσαι καλά.